Καλησπέρα σας από το Sonic Arena, ένα παιχνίδι ανάμεσα στους The Toy Men και στους Avispas, οι οποίοι αναμετρούνται σήμερα για το κύπελλο. Δευτέρα βράδυ σήμερα. Η μπάλα ξεκινάει, την έχει ο Μούστος, τη δίνει πίσω, στον Πάνο, μπάλα στον Φρατίκη. Αλλά 7 για την επίδεση, το σούτ είναι άστοχο, το rebound θα το πάρει ο Τζέικ Μουταφίδης με την μπάλα, ψάχνει την μπάσα, πολύ δυνατή, θα κάνουν το πρώτο λάθος οι Αβίσπας. Μια γρήγορη πάσα μπροστά, ο Στρατίκης θα χάσει το καλάθι, το rebound θα το πάρει ο Καμαρούδης. Φεύγουν οι Αβίσπας, Μουταφίδης θα δώσει έξω, θα Τζιωαννίδη, θα κάνει μια τρίπλα, θα πάρει το σούτ, θα στοχίσει. Με το 77 θα πάρει το rebound το Μούστος και θα αφήσει την μπάλα για το Βαλκούμα. Μπάλα μέσα. 2 ακόμα για το σουτ, θα πάρει το σουτ το Μούστος, θα στοχίσει. Το rebound ο Ιακωβίδης, Μουταφίδης, πάει μέχρι μέσα, στοχή. Το rebound ο Τσουκαλάς, θα δώσει μια μακρινή πάσα, θα την προλάβει. Εκεί πέρα ο Πάνος, το στάρι και το τρίποντο, αστοχή. Το rebound ο Ιακωβίδης, μπάλα μένει μπροστά, ο Χατζιωαννίδης ο Γιώργος. Θα μπει μέχρι μέσα, δίνει του Χατζιωαννίδη το Λάκη, ο οποίος επιχειρεί να μπει μέχρι μέσα, θα βρει έξω το νούμερο 10 που είναι ο Καμαρούδης, θα στοχίσει, το rebound θα το πάρει ο Τσουκαλάς. Βαλκούμας με την μπάλα. Βαλκούμας, θα δώσει έξω στο Στρατίκη, ο οποίος ψάχνει τις επιλογές του, Βαλκούμας με την μπάλα. Βαλκούμας θα πάρει το τρίποντο και θα ευστοχίσει το πρώτο καλάθι του παιχνιδιού. 0-3 για το The Toy Men. Ιακωβίδης θα δώσει την μπάλα. Καμαρούδης θα πάει για το drive, μπάλα έξω. Χατζιωαννίδη το Γιώργο θα επιχειρήσει και αυτό στο τρίποντο. Θα στοχίσει Καμαρούδης το επιθετικό rebound. Μουταφίδης μόνος του για 3 και θα ευστοχίσει, θα κάνει το 3-3. Μπορεί να ήταν άστοχοι στο πρώτο δίλεπτο οι ομάδες, αλλά έχουν ευστοχίσει και 2 από ένα τρίποντο. Τσουκαλάς βγαίνει προς τα έξω. Θα δώσει την μπάλα στο Μούστο, ο οποίος θα ευστοχίσει. Θα κάνει το 3-5. Μουταφίδης κατεβάζει την ομάδα των Αβίσπας. 3-5 είναι το σκορ. Μουταφίδης θα δώσει τον Ιωαννίδη το Λάκη. Μπαλά έξω, Καμαρούδης για 3, ευστοχή, 6-5 το σκορ. Βαλκούμας θα κατεβάζει την ομάδα του The Toy Men. Μια πολύ ωραία συνεργασία προηγουμένως. Και θα πει επιχειρεί να μπει μέχρι μέσα, έχει το Μουταφίδη πάνω του. Ο Μουταφίδης θα κάνει το κλέψιμο και ξεχύνεται μπροστά ο Μουταφίδης. Θα δει το Χατζιωαννίδη το Λάκι, θα του περάσει την μπάλα και θα κάνει το 8-5. Ανάποδο. 7-5 είναι το σκορ. 7-5 είναι το σκορ. Τσουκαλάς θα πάρει την μπάλα στον post, θα παίρνει στον Ιακωβίδη. Ο Μούστος κόβει και θα πάρει το φάουλ από τον Χατζιωαννίδη το Λάκη, ο οποίος ήρθε από πίσω, είχε πολύ δύναμη, έπεσε πάνω του, έκανε το φάουλ. Ο Μούστος πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας να εκτελέσει 2 βολές. Εύστοχη πρώτη βολή από τον Μούστο. Αστοχή στη δεύτερη, το rebound τον Καμαρούδη. Μπάλα στο Χατζιωαννίδη το Λάκη. Τους κατεβάζει την ομάδα. Σεζόν είναι η The Toy Men.
Να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι αβίσπας. Για τρεις ξαναχουτάρει ο Καμαρούδης, αυτή τη φορά δεν είναι εύστοχος. Ο Τσουκαλάς παίρνει το rebound, είναι στο βαλκού μας, φτάνει με το αντίθετο το αντίπαλο καλάθι. Χάνει όμως το καλάθι. Καμαρούδης δίνει στο Χατζηγιαννίδη τον Γιώργο. Πάει μέχρι μέσα, παίρνει το φάουλ. Εκτελέσει δύο βολές. Αλλαγή για την ομάδα των The Toymen. Βγαίνει ο Στέφανος Πάνος, μπαίνει ο Θεοδόρου Αθανάσιος. Έτοιμος για τη βολή. Ο Χατζηγιαννίδης αστοχή την πρώτη. Ο Χατζηγιαννίδης ο Γιώργος. Ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Αστοχή και στη δεύτερη. Το αμυντικό rebound όμως είναι εκεί πέρα να το πάρει Στρατίκη. Συμπάλα μπροστά. Βαλκούμας. Τσουκαλάς. Θα πάρει το τρίποντο και θα τα ευκοχίσει ο Στρατίκης. Θα κάνει το 7-9. Θα βάλει ξανά μπροστά την ομάδα του. Μουταφίδης μόνος του. Θα πάρει το τρίποντο για το Βαλκούμας. Θα πάρει το rebound. Και θα ευκοχίσει, θα σπαρίσει για το μάτς. 9-9 στο 5 λεπτό. Κατεβάζει την μπάλα Θεοδόρου. Δίνει στη γωνία. Επιστρέφει η μπάλα σε αυτόν. Νέο τρίποντο, άστοχο αυτή τη φορά. Μπάλα βγαίνει έξω. 4-54 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. 9-9 το σκορ. Όλη η ομάδα έξω από, από τους αβίσπας. 5 αλλαγές. Μέσα είναι ο Γιάννης, μέσα είναι ο Τζίτζαλης, μέσα μπαίνει ο Μαυρίδης, μέσα μπαίνει ο Κώστας, μέσα μπαίνει και ο Σελεμετζίδης. Πάμε. Ο Σελεμετζίδης θα κάνει την επαναφορά, να την δώσει στον Κώστα, ο αρχηγός αυτής της ομάδας. Ο Κώστας, ο οποίος είναι πολύ ψηλά στην κατηγορία των assist. Μπάλα χαμηλά στο Λεμεζίδη, Μαυρίδης, ξανά στον Κώστα. Θα κοιτάξει την πάσα ο Γιάννης, έχει μένει με την μπάλα. Μαυρίδης φουτάρει για τρεις, αστοχή. Μπάλα είναι για το Τετόιμεν. Αυτός από το χέρι του Σολεμεζίδη βγήκε. Τσουκαλάς, δίνει στο Βαλκούμα. Και αυτός στο Μούστο. Και αυτός επιστροφή πίσω στο Βαλκούμα, ο οποίος παίρνει το τρίποντο, άλλο ένα τρίποντο, άστοχο αυτή τη φορά. Ο Γιάννης rebound. Κώστας με την μπάλα. Κοιτάει τις επιλογές του, δίνει στο Γιάννη. Και αυτός με τη σειρά του, δίνει στο Τζίτζαλη. Ο Γιάννης θα πάρει το σουτ. Αστοχή. Το Λεμεζίδη για τον Κώστα. Ο Κώστας κάνει τρίπλα εκτός γηπέδου. Η μπάλα περνάει στην Τετόιμεν. Μούστος με την μπάλα. Ξανά πίσω, ο Βαλκούμας ο οποίος έχει αναλάβει να κατεβάζει την μπάλα για την ομάδα του The Toymen. Εντάξει μέσα, ο Τσουκαλάς προσπαθεί να πάρει θέση, ο Μούστος κάνει ένα drive και θα ευστοχίσει σε αυτό, θα κάνει το σκορ 9-11. Ο Κώστας κατεβάζει την ομάδα των Αβίσπας, προς τα ξοδηγίες. Ψάχνει την μπάλα στο πώς, μια πολύ ωραία πάσα για τον Γιάννη. Δυστυχώς δεν είναι καλά και φάουλ, είναι μια εξαιρετική πάσα μέσα. Θα πάει ο Γιάννης στη γραμμή των βολών. Εκτελέσει 2. Αστοχή στην πρώτη ο Γιάννης. Έχει άλλη μία. Εύστοχος στη δεύτερη, κάνει το σκορ 10-11, μειώνει στον πόντο για την ομάδα του. Το Κουμεζάκι, μέσα στην μπάλα, έξω ο Μούστος. Περνάει μπάλα στο Τσουκαλά, εκεί πέρα είναι δύσκολο να σταματήσεις και είναι δύσκολο να χάσεις και το καλάθι από εκεί πέρα. Κάνει το 10-13. Η ομάδα των Αβίσπας, ο Κώστας ψάχνει στο Τζίτζαλι, στο Γιάννη.
Κώστας, παίρνει την εσωτερική, πάγει το καλάθι, αστοχή και το rebound θα το πάρει ο Πετιμεζάκης, ο οποίος θα κατεβάσει και την μπάλα, ψάχνει μια πάσα, τη βρίσκει αυτή την πάσα. Κατεβάζει ο Κώστας, λάθος πάσα όμως, αυτός διπέδει, οι δετόοι μεν έχουν την κατοχή. Ο Θεοδόρου ψάχνει μια πάσα, θα βρει τον Πετιμεζάκη. Θεοδόρου και πάλι, μια προσποίηση, θα πάρει το mid-range shoot. Θα αστοχίσει αυτό, αλλά ο Τσουκαλάς είναι εκεί πέρα για να μαζεύει το επιθετικό rebound. Τσουκαλάς θα δώσει έξω, Στρατίκης, σουτάρει για τρεις, αστοχή αυτή τη φορά. Κώστας, ψάχνει τον Γιάννη, Μαυρίδης και αυτός το Τζίτζαλι. Θα σουτάρει για τρεις, θα στοχίσει, ο Θεοδόρου θα πάρει το αμυντικό rebound. Εκεί πέρα ο Πετιμεζάκη, μια παγίδα, δεν προλαβαίνουν να πιστήσουν για να χάσει την μπάλα. Μούστος, επίσης ο Πετιμεζάκη και αυτός με τη σειρά του μέσα στο Τσουκαλά. Μούστος ξαναπαίνει την μπάλα, σουτάρει για τρεις, αστοχή, το rebound από τον Γιάννη. Βλέπει μια πολύ ωραία πάσα μπροστά, αλλά δεν ήταν έτοιμος ο Λεβεζίδης για να την υποδεχτεί, οπότε έγινε λάθος. Ο Ζαφίρης ο Στρακάλης είναι έτοιμος και έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Ο Θεοδόρου θα κατεβάσει την ομάδα των Δετόιμεν. Πετιμεζάκης. Ο Μούστος ζητάει την μπάλα στο πως. Ζαφίρης Τρακάλης δίνει την μπάλα στο Σαράντο. Σαράντος με την μπάλα, 3 δεύτερα, θα πάρει ένα σουτ υπό κακές προϋποθέσεις. Ο Λεμεζίδης θα μαζεύει το rebound. Ο Κώστας βγαίνει στην επίδεση, κοιτάει τις επιλογές του, κρατάει σταθερό. Βλέπει έξω, κοιτάει, Μαυρίδης είναι μόνος του. Βλέπει μια πολύ όμορφη πάσα μέσα για τους Ολεμεζίδη. Μειώνει η αβίσπα σε 12-13. Θεοδόρου ανεπιστροφής, πάει μέχρι μέσα. Θα κερδίσει το φάουλ. Δεν είναι ακόμα συμπληρωμένο το ομαδικά. Ένα λεπτό για να λήξει η πρώτη περίοδος. 12-13 το σκορ μπροστά είδε το ημεν. Ζαφίρης δίνει στο Θεοδόρου, Πετιμεζάκης κάνει κίνηση για να πάρει την μπάλα, κάνει τελικά το screen. Το δίνει και Σαράντο το screen. Μπάλα μέσα, πολύ όμορφη ασίστ, συνεργασία εκεί πέρα. Ο Μούστος θα σουτάρει, αστοχή, το rebound θα το πάρει ο Γιάννης. Ο Κώστας οδηγεί τους αβίσπα στην επίθεση. Κοιτάζει επιλογές του, βλέπει το Μαυρίδη. Αυτός με τη σειρά του Σελεμεζίδη. Ο οποίος θα δώσει το Γιάννη και ο Κώστας θα σουτάρει για τρεις. Εύστοχος. Μετά από ασίστ του Γιάννη, θα βάλει μπροστά την ομάδα του. 15-13, 35-4 για τελειώσει πρώτη περίοδος. Ετοιμεζάκη, θα δώσει το Θεοδόρου. Ο Θεοδόρου θα δει την πάσα μέσα στο Μούστο, πολύ όμορφη πάσα. Θα πάρει την εστοχή από την baseline, δεν θα καταφέρει να εστοχίσει. 18 δεύτερα για την επίθεση. Ο Κώστας θα κρατήσει την μπάλα, μία επίθεση όπως φωνάζουν από τον πάγκο. Να εξαντλήσει όλα τα δευτερόλεπτα, να μην αφήσει επίθεση στον Δετόιμεν. Θα πάρει ένα σκρίν από τον Μαυρίδη, δώσει τον Τζίτζαλι. Και αυτός πολύ όμορφη κίνηση από τον Γιάννη. Θα κερδίσει το φάουλ με 3,6 δευτερόλεπτα να μένουν. Να δούμε αν είναι για βολές ή άμα είναι απ' έξω. Δύο βολές τελικά για τον Γιάννη. Τεχνική ποινή στο Θεοδόρου, ο οποίος αμφισβήτησε το τελευταίο φίλο μου γιατί. Θα είναι εκτελέσει την τεχνική ποινή ο Κώστας. Να δούμε αν μπορέσει να διευρύνει το προβάδισμα που έχει η ομάδα του ήδη, 15-13. Αστοχή στη βολή, παραμένει το 15-13. Και Διαμαντής είναι έτοιμος ο Γιάννης να εκτελέσει δύο βολές.
Άστοχος και ο Γιάννης στην πρώτη βολή. Παραμένει το 15-13, 3,6 για να λήξει πρώτη περίοδος. Αστοχή και στη δεύτερη φορά στο επιθετικό rebound, όμως εκεί πέρα είναι ο Τζίτζαλης. Δυστοχής και αυτός. Τρίτη προσπάθεια εκεί πέρα. Όσο η Λεμεζίδης θα πάρει το καλάθι, θα βάλει το καλάθι. 17-13, τέλος πρώτη περίοδου. Επιστροφή στο Sonic Arena, ξεκινάει η δεύτερη περίοδος. 17-13 προηγούνται η ομάδα του Θεσσαλονίκη Αβίσπας. Κάνουν αλλαγή πάλι όλη την πεντάδα τους. Φαίνεται πως σήμερα θα παίξουν με αλλαγή σαν πεντάδα. Σε Λεμεζίδης, ο Τζιωαννίδης θα κάνει λάθος. Μουταφίδης θα πάρει για 3. Στο χείο Ιακωβίδης, επιστρέφει το rebound. Μουταφίδης μπαίνει μέσα, κάνει μεταφορά όπως λέει ο διαιτητής. Μπάλα περνάει στο Τόιμεν. Μπάλα ο Στέφανος ο Πάνος. Μπάλα μέσα ο Μούστος. Κοιτάει ο Τζαφίρη. Ο Τζαφίρη θα πάρει το σούτ, στο χείο μου Τζαφίρη στο rebound. Προσπαθεί να φύγει μπροστά, αλλά δεν βρίσκει κάποιο χώρο. Ήταν τα κορμιά του Δετόιμεν μπροστά. Μουταφίδης, την Σενακοβίδη, Μουταφίδης κανά από τη γωνία. Χατζιωαννίδης, Χατζιωαννίδης ο Λάκης, μπαίνει μέχρι μέσα. Πάει να κερδίσει το φάουλ, δεν το κερδίζει. Βαλκούμας με την μπάλα. Κοιτάει ο Μούστος, έρχεται στα τρέιλερ, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι. Μια σκαστή πάσα, η οποία είναι λάθος και ο Ιακωβίδης θα κλέψει την μπάλα. Καμουρούδης με την μπάλα, δείξε μου τα φίδια από την απέναντι πλευρά. Σε Λεμεζίδης ο Λάκης. Επιχειρεί να μπει μέχρι μέσα, βλέπει τον Ιακωβίδη πολύ όμορφα εκεί πέρα. Ένα όμορφο καλάθι, μια όμορφη ασίστα το Λάκη. 19-13 ξεφεύγουν ακόμα περισσότερο Hornets, οι οποίοι πήραν τα ενία του παιχνιδιού από εδώ, μετά από το τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Κάλυβε από τη γωνία, σουτάρει για 3. Ο Μούστος και ευστοχή καταφέρνει να σταματήσει αυτό το σέρι που είχαν χτίσει οι Αβίσπας. Μουταφίδης, θα δώσει την μπάλα στον Καμαρού, θα ζητάρει ξανά για 3. Αστοχή. Δεν καταφέρει να πάρει το επιθετικό rebound ο Χατζιωαννίδης ο Γιώργος. Βγάζει έξω. Την μπάλα είναι για το Τόιμεν. Μια μεγάλη πάσα μπροστά ο Μούστος, βρίσκεται πίσω. Καταφέρει να κερδίσει ο Χατζιωαννίδη το Λάκη. 19-18, μειώνουν στον πόντο οι The Toymen, κάνουν και αυτοί ένα γρήγορο σερί. Δύο μεγάλα καλάθια. Μουταφίδης με την μπάλα, μένει μόνος του, σουτάρει από το mid-range. Καμαρούδης πάει να πάρει μαζί με τον Ιακωβίδη το rebound, ο Ιακωβίδης τελικά το παίρνει. Ψάχνει την μπάσα, σε λεμαζί της Λάκης. Ο Χατζιωαννίδης ο Λάκης, ο οποίος θα δώσει το Χατζιωαννίδη τον Γιώργο, θα κερδίσει το φάουλο Γιώργος. Καμαρούδης απ' έξω, έτοιμος για την επαναφορά. Μουταφίδης κάνει κίνηση να πάρει την μπάλα, δεν μπορεί. Ο Λάκης παλεύει εκεί πέρα για να πάρει την μπάλα. Μπέρνει, δίνει στον Γιώργο. Ο Λάκης, ο οποίος όμως έχει συμπληρώσει ήδη 3 δεύτερα μέσα στη ρακέτα. Πιέζει ο Μουταφίδης μπροστά, δεν βρίσκει πάσα. Ο Μούστος είναι εκεί το στήριγμα. Στέφανου για να κάνει τη μεγάλη παλιά. Μούστος κάνει μια πάσα 40, ο οποίος όμως δεν κοιτούσε και έτσι που υπήρχε σε ασυνεννοησία γέρισε ένα συνδυασμό γρήγορα ο Μουταφίδης και βάζει το καλάθι μετά την πάσα του Χατζιωαννίδη του Λάκη. Για Βίσπα θα εκμεταλλεύονται όλα τα λάθη που κάνουν το Ιμεν. Ζαφύρης αστοχή. Ο Λάκη παίρνει το rebound, έχει την μπάλα. Σε αργή επίθεση πάνε, δεν προσπαθούν να τρέξουν αυτή τη φορά. Ψάχνει την πάσα, κλέβει ο Βαλκούμας, βλέπει μια μεγάλη πάσα μπροστά. Κλέψουμε και από τον Χατζιωαννίδη τον Γιώργο. Μένει με την μπάλα, Χατζιωαννίδης ο Λάκης, βρίσκει τον Καμαρούδη, θα σουτάρει για 3 και θα ευστοχίσει, ήταν απειλητικά μόνος του.
Δεν μπορούσα να σουτάρει, κάνει το 24-18. Βαλκού μας κατεβάζει την μπάλα. Βλέπει το Σαράντο και αυτός με τη σειρά του πάει την μπάλα στο Μούστο. Σαφίρης. Δίνει την μπάλα, Σαράντος θα πάρει το σουτ. Τελείωνε και ο χρόνος ο Καμαρούδης. Μια μεγάλη πάσα στο Χατζιωαννίδη το Λάκη, ο οποίος θα βάλει το καλάθι. Θα κάνει το 26-18, δημιουργούν ένα σερί για Βίσπας. Στέφανος ο Πάνος, κατεβάζει την μπάλα. Ο Βαλκούμας μόνος του για τρεις, θα ευστοχίσει, θα μειώσει τη διαφορά. Θα το κάνει 26-21, διαφορά στους 5. Μουταφίδης με την μπάλα. Ψάχνει να διεισδύσει. Βλέπει κλειστή την άμυνα η οποία είναι σαν man-to-man. Τρίποντο μετά από πυρουέτα, αλλά δεν κατάφερε να ευστοχίσει. Ο Βαλκούμας βγαίνει μπροστά. Βρίσκει μόνο του το Στέφανο τον πάνω. Δεν καταφέρε να τελειώσει τη φάση. Ο Τζανίδης ο Γιώργος στο Λάκι. Και αυτός με τη σειρά του στον Ιακωβίδη για ένα εύκολο καλάθι μπροστά. Ήταν ξεχασμένος. 28-21. 5 λεπτά για τη λήξη του ημιχρόνου. Μια μεγάλη πάσα ο Μούστος είναι μόνος που φεύγει μπάλα μέσα στα χέρια. Ζητάνε time out the toyman. Επιστροφή σε λίγο. Επιστρέψαμε μετά το time out. Οι αβίσπας έχουν αλλάξει πάλι όλη την πεντάδα. Ο Κώστας θα οργανώσει την επίθεση. Σε ένα στις ένα ζώνη είναι η Δετοίμεν. Κοιτάνε, πάνε για το κλέψιμο. Ο Θεοδόρου θα κάνει το κλέψιμο. Μια πάσα στο Βαλκούμα που το αξιοποιεί. Παίρνει καλά και φάουλ. Θα κάνει το 28-23 και έχει και μία βολή για να το κάνει 28-24. Εύστοχος ο Βαλκούμας, θα βάλει το έμεσο τρίποντο. Ο Κώστας για τους αβίσπας. Μαυρίδης, προσπαθεί το Κώστα. Αυτός θα βρει το Γιάννη, ο οποίος ψάχνει τις επιλογές του. Μαυρίδης είναι έξω για τρεις. Μπαίνει μέχρι μέσα, άστοχο το lay-up. Αμυντικό rebound από το Σαράντο, ο οποίος θα δώσει ο Θεοδόρου. Θεοδόρου γίνεται παγίδα εδώ, αλλά μπορεί να βρει την πάσα του Τσουκαλά. Βαλκούμας από τη γωνία, θα πάρει το σουτ, θα αστοχίσει. Αμυντικό rebound από το Γιάννη, ψάχνει τις επιλογές, βρίσκει τον Κώστα, ο οποίος βγαίνει στην επίθεση. Και πάει για το lay-up, αστοχή, ο Τσουκαλάς, ζητάει συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Ήταν κακή επιλογή. Θεοδόρου, πάσα στο Σαράντο, πιέζει εκεί πέρα από μπροστά, Τσουκαλάς και αυτός. Λίγο πριν κάνει το μπρος πίσω. Βαλκούμας. Θα πάρει το σουτ και θα ευστοχίσει. 28-26. Ο Κώστας περνάει το κέντρο. Κοιτάει μια πάσα στο Γιάννη μέσα. Θα γυρίσει. Επιθετικό φάουλ, δεν μετράει το καλάθι. Έχει σπρώξει. Και τώρα είναι η ευκαιρία το The Toyman να εισαφαρίσουν και πέρασουν μπροστά σκορ, καθώς το σκορ είναι 28-26. Πιέζουν όπως φαίνεται η αβίσπα σε όλο το γήπεδο. Θα είναι μια πάσα Θεοδόρου και αυτός με τη σειρά του στο Βαλκούμα. Και ο Τσουκαλάς είναι μόνος του, θα δώσει έξω το Στρατίκι, ο οποίος θα σουτάρει, θα στοχίσει, Σαράντος θα πάρει το rebound. Τσουκαλάς είναι εκεί. Στρατίκης κάνει την προσποίηση, μπαίνει μέσα, δέχεται την τάπα από τον Τζίτζαλη. Ο Γιάννης θα κατεβάσει αυτή τη φορά την μπάλα. Θα κάνει το 1-2 εκεί πέρα. Μια πολύ όμορφη συνεργασία με τον Τζίτζαλη. Θα βάλει το καλάθι, θα κάνει το 30-26. Θεοδόρου θα σταματήσει, θα σουτάρει για 3 και θα ευστοχίσει. Τη διαφορά στον πόντο, 30-29. Ο Κώστας με την μπάλα.
Είναι μόνο στο Μαυρίδη θα του τη δώσει. Θα σουτάρει και αυτό για τρεις. Αστοχή βέβαια. Το επιθετικό rebound και το καλάθι από το Σελεμεζίδη. Διαφορά στους 3, 32-29. Θεοδόρου. Ο Μαυρίδης είναι πάνω του. Θα τον αναγκάσει να σταματήσει τρίπλα. Βαλκούμας. Μπαίνει μέσα, ψάχνει το στρατήκι. Βαλκούμας. Για το Θεοδόρου, 4-3. Σουτάρι, αστοχή. Τζίτζαλι στο αμυντικό rebound. Σηκώνει το κεφάλι του, θα δει τις επιλογές του. Βλέπει μια πάσα στον Κώστα απέναντι. Κοιτάει την μπάλα σε Λεμεζίδη στο post. Ξαναπαίρνει ο Τζίτζαλης. Αστοχή. Το αμυντικό από το 40. Θεοδόρου προσπαθεί να φύγει σε έναν εφηνιδιασμό. Έχει μου γυρίσει όμως η αβίσπα, δεν προλαβαίνει. 40. Δεν βλέπει την πάσα στη γωνία. Όπως τη φωνάζουνε. Βαλκούμα σουτάρει για 3 και δικαιώνεται. 32 όλο το παιχνίδι. Ο Κώστας κατεβάζει και πάει κατά μέτωπο. Βρίσκει όμως πολλά σώματα μπροστά. Βγάζει έξω στο Μαυρίδη. Ο οποίος ξεμαρκαρίζει το όμορφα. Δίνει μια πάσα στο Γιάννη. Είναι και αυτός με τη σειρά του. Στο Τζίτζαλι και τώρα σε Λεμεζίδης. Και ο Κώστας θα πάρει το τρίποντο. Αστοχή ο Τσουκαλάς στο αμυντικό rebound. Βαλκούμας. Η ευκαιρία το δετό είμαι να περάσουν μπροστά. Θεοδόρου πιέζεται από το Μαυρίδη. Φάουλ από το Μαυρίδη. 52 δεύτερα πριν το τέλος του ημιχρόνου. Στρατίκης. Θα δώσει το 40. Κάνει Θεοδόρου το κόψιμο αλλά δεν μπορεί να πάρει την μπάλα. Βαλκούμας, μπάλα στο Τσουκαλά, 3-2, θα πάρει το σουτ, παραλίγο να ευστοχίσει, δεν τα κατάφερε, ο Γιάννης πήγε να δώσει μια, ήταν εκεί πέρα, ο Βαλκούμας παραμόνευε για το κλέψιμο, Κώστας, Κώστας ξανά, Τζιτζάλης, Γιάννης, θα πάρει το mid-range, θα ευστοχίσει, 40, μία επίδεση, 21 δευτερόλεπτα, φωνάζουν και από τον πάγκο να την εξαντλήσει ώστε να μην έχουν οι αβίσπα στην κατοχή του. 8 δευτερόλεπτα όμως, δεν κατάφερε να περάσει το κέντρο γρήγορα. Και έτσι η τελευταία κατοχή είναι για τους αβίσπας μπροστά από το κέντρο. Μαυρίδη στον Κώστα. Να δούμε ποια θα είναι η τελική της επιλογή. Ο Κώστας μπαίνει μέχρι μέσα. Ο Βαλκούμας θα κάνει το κλέψιμο. Θα πάει όλο το γήπεδο. Θα πάρει το φάουλ, δεν θα καταφέρει να ευστοχίσει όμως. Δεν θα πάρει το μέγιστο. Τέταρτο φάουλ του 23. Το τέταρτο φάουλ του Μαυρίδη. Ο οποίος επειδή έχει μπει να μαρκάρει το Θεοδόρου, έχει καταφέρει να του πάρει κάποια φάουλ. Είναι το τέταρτο δικό του. Στις βολές ο Βαλκούμας. Αστοχή στην πρώτη. Άλλη μία για να βάλει την ομάδα του μπροστά πριν το ημίχρονο. Ευστοχή στη δεύτερη, 32-33. 3,6 δευτερόλεπτα. Μια μεγάλη πάσα. Μπάλα στο Τζιτζάλι, θα σουτάρει. Θα πάρει το φάουλ. Ο Στρατίκης θα το κάνει. 3 βολές. Ο χρόνος είναι 0. Που σημαίνει ότι είναι 3 βολές σε νεκρό. Ο Τζίτζαλης έχει άλλες 2. Μπράβο. 34-33. Πάει να κάνει τα 3-3. Και θα ευστοχίσει και στις 3. Θα κάνει το 35-33, το οποίο θα είναι και σκόρ ημιχρόνου. Επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Επιστροφή στο Sonic Arena, ξεκινάει το 3ο δεκάλεπτο όπου οι αβίσπας έχουν μια διαφορά 2 πόντων μετά τις 3 ευστοχές βολές του Τζίτζαλη. Παλαζαφύρης, Στράκαλης, ο οποίος βρίσκει μέσα τον Στρατίκη, ένα εύκολο καλάθι, 35-35 συμφαρίζουνε. Καμαρούδης,
Δίνει πάνω στο Γιάννη. Ο Γιάννηδης Λάκης. Κοιτάει μέχρι μέσα. Δίνει μια όμορφη πάση στον Κώστα, ο οποίος βλέπει το Γιάννη. Γιάννης κάτω το καλάθι. Θα σηκωθεί, θα αστοχίσει όμως. Αμυντικό rebound από το Στρατίκη. Καφύρης. Δίνει την μπάλα στον Θεοδόρου. Θεοδόρου για τρεις. Αστοχή. Έξω η μπάλα, η μπάλα για τους Αβίσπας. Να δούμε ποιος θα πάρει το προβάδισμα σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Ποιος θα επιβάλλει το ρυθμό του. Κάνει Ρυκλάκης. Δι, βλέπει την μπάσα στον Κώστα. Και αυτός έξω το Χατζιωαννίδη. Γιώργος. Καμαρούδης για τρεις. Άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Πετμεζάκη. Ποιος θα περάσει στο κέντρο. Θα ψάξει μια πάσα. Θεοδόρου στη γωνία. Όμορφη πάσα, άστοχο το σούτ όμως. Χατζιωαννίδης ο Γιώργος, θα δώσει στο Λάκη. Και αυτός ξανά πίσω στο Γιώργο, ο οποίος δεν θα καταφέρει να τελειώσει από κοντά τη φάση. Θα πάρει το rebound του Καλάς. Πέτει Μεζάκης, κερδίσει το φάουλ από τον Χατζιωαννίδη τον Γιώργο. Σαφίρης με την μπάλα. Πιέζεται εκεί πέρα από τον Κώστα. Τσουκαλάς. Πολύ δυνατή η πάσα για Στρατίκη, διαμαρτύρεται γι' αυτό. Έξω η μπάλα. Καμαρούδης τον Κώστα. Ναι, επίδεση για Τσάβισπας. Γιάννης Καμαρούδης ξανά μόνος του για τρεις. Αστοχή αυτή τη φορά. Ξαναπαίρνει όμως το επιθετικό rebound. Δύο όμορφη πάσα μέσα στο Χατζιωαννίδη τον Γιώργο, ο οποίος κερδίζει το φάουλ εκεί πέρα. Τα βάλει με τα χεριά, πήρε το φάουλ. Έχει άλλη μία για να βάλει την ομάδα του μπροστά. 8 λεπτά πριν το τέλος τρίτης περίοδου. Αστοχή και στη δεύτερη. Ο Τσουκαλάς κάνει το τίπια να πάρει ο Ζαφύρης. Ο Ζαφύρης δίνει το Πέτη Μεζάκη. Γρήγορο στον εφηβιασμό είναι η The Toyman. Δεν έχουν επιστρέψει ακόμα όλοι οι Αβίσπας. Δεν το εκμεταλλεύονται. Τελικά βγάζουν ένα ελεύθερο σουτ. Το rebound είναι από το Γιάννη. Καμαρούδης. Θα δώσει την μπάλα στον Κώστα. Γιάννηδης ο Γιώργος, πολύ ωραία προσπίση. Θα φτάσει μέχρι το lay-up μέσα. 37-35. Πέτει Μεζάκης με την μπάλα. Θα δώσει το Θεοδόρου. Ποιος ψάχνει και τον Τσουκαλά μέσα στο post. Και πολύ δυνατή μάχη. Θα κερδίσει τελικά το φάουλ. Εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Αν γύρισε ο Γιάννης δεν είχε και πολλές επιλογές παρά να κάνει φάουλ. Άστοχος στην πρώτη βολή του Καλάς. Ευστοχή στη δεύτερη, μειώνει στον πόντο. Ο Λάκης τώρα δίνει την μπάλα στον Κώστα. Ο αρχηγός της ομάδας, ο οποίος δίνει στον Καμαρούδη. Καλά μέσα, ο Γιάννης Γιώργος. Είναι πολύ με την μπάλα στο post. Δεν καταφέρει να βάλει το καλά. Στρατίκης παίρνει το αμυντικό rebound. Καλαφύρης ο Στρακάλης, δίνει στον Πέτη Μεζάκη. Αυτός ξανά μόνος από εκεί. Αστοχή. Το rebound το Χατζιωαννίδης. Με μακρινή πάσα δεν καταφέρει να την κάνει. Ο Κώστας παίρνει την μπάλα. Παραμένει η επίθεση στο Αβίσπας. 16 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Κώστας με την μπάλα. Βρίσκεται το Χατζιωαννίδη τον Γιώργο και ο Καμαρούς μόνο από τη γωνία. Θα σουτάρει για 3 και θα εστοχίσει. 1-2-3 δεν μπορεί να σουτάρει μόνο από τη γωνία. Θεοδόρου.
Δίνει στο τσούπα. Ο Καλάς κάνει μια πάσα έξω. Το δίνει Στρατίκη. Στρατίκης για δύο. Κάνει το 39-36. 38. Δικό μου λάθος. Θα του ανοίξει ο Λάιτς από τη γωνία. Θα κάνει το προσπίση. Θα, θα κάνει ένα σουτ. Βρίσκει στο δοκάρι μπάλα. Θεοδόρου. Γεννή μπροστά. Μόνο στο Στρατίκης. Εκεί μια πολύ ωραία συνεργασία. Μια πολύ όμορφη καλάθη. Αντάλλαξαν την μπάλα και ο Ζαφύρης Στρακάλης μαζί με τον Στρατίκη. Και ο τελευταίος ευστοχή σε τρίποντο. Βάζει μπροστά την ομάδα του. 39-41. Κώστας. Εδώ στη γωνία στον Καμαρούδη, αυτή τη φορά δεν ήταν ελεύθερος, θα ρίξει το στόχο στο προηγούμενο. Ο Τζανίτης ο Λάκης, ένα hook δεν καταφέρνει, ο Τσουκαλάς θα πάρει το rebound, το Κιμεζάκη κατεβάζει την μπάλα, προσπαθεί να κάνει μια προσπάθεια για να τρέξουν. Βλέπετε ότι είναι πολύ πίσω από τους Αβίσπας. Θεοδόρου μόνος του, σουτάρ για τρεις, ευστοχή κι αυτός. Θα κάνει το 39-44. Με. Ο Κώστας, μια διαφορά 5 πόντων που έχουν πάρει το τοίμεν. Κώστας, θα πάρει το screen από τον Χατζιωαννίδη τον Γιώργο. Πολύ ωραία προσποίηση. Είναι μόνο στο Καμαρούδη, θα σουτάρει για τρεις. Θα ευστοχίσει 42-44. Έχει ζεσταθεί στα τελευταία δευτερόλεπτα και στα τελευταία λεπτά. Να πάσα πίσω, ήταν μόνο του Στρατίκης, αλλά ο Χατζιωαννίδης ο Λάκης καταφέρει να κλέψει την μπάλα. Δίνει στο Χατζιωαννίδη τον Γιώργο. Θα πει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ. Δεν καταφέρει να βάλει και το καλάθι. Που δίνε. Θα πάει όμως στη γραμμή των βολών. Δύο βολές. Καταφέρει να ισοφαρίσει το παιχνίδι αν ευστοχίσει και στις δύο. Βλέπουμε ότι καμία ομάδα δεν μπορεί να πάρει μεγάλη διαφορά. Οπότε γίνεται αυτό. Πάντα επιστρέφει η άλλη ομάδα. Γιαννίδης Γιώργος βολές. Ευστοχή στην πρώτη με την βοήθεια του ταμπλό. Αναπήδησε πολλές φορές την μπάλα. Αστοχή στη δεύτερη. Θα πάρει τελικά η μπάλα βγαίνει έξω. Χάνει τη βολή, βγαίνει και αλλαγή. Ο Χατζιωαννίδης ο Γιώργος. Πήγε στο Πετμεζάκι, θα κατεβάσει εκείνο την μπάλα. Μια διαφορά που βλέπουμε. Το φάουλ είναι από το Τζιτζάλι. Ο Τζιτζάλις, ο οποίος κάνει το φάουλ, δεν αφήνει το Πετμεζάκι να πάει μέχρι μέσα. Θεοδόρου, είναι ψηλά, είναι την προσποίηση. Περνάει ο Σαφτήρης. Κάνει βήματα ο Θεοδόρου. Μπάλα για τους Αβίσπας. Ενώ περνάνε ξανά στο παιχνίδι ο Βαλκούμας και ο Στέφανος ο Πάνος, βγαίνει ο Ζαφύρης, βγαίνει και ο Πετιμεζάκης, Μουταφίδης με την μπάλα, θα πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάλο του Θεοδόρου, αλλά είναι νωρίς όπως λένε οι διαιτητές, οπότε την μπάλα είναι από πάνω. 4 λεπτά ακόμα για να τελειώσει η τρίτη περίοδο, 43-44 το σκορ. Τζιτζαλής παίρνει την μπάλα στο post, γυρνάει, σουτάρει, αστοχή. Το rebound ο Στέφανος ο Πάνος. Θα δώσει τον Θεοδόρου, ο οποίος σταματάει, σουτάρει για τρεις και αστοχή. Το rebound ο Καμαρούδης. Ξεχύνεται μπροστά όλη η ομάδα των Αβίφας. Έχουν γυρίσει όμως οι Δετόιμεν, γρήγορη επιστροφή από τον Δετόιμεν. Μουταφίδης. Περιμένει σε ένα screen από τον Ιακωβίδη, το οποίο δεν έρχεται. Μπαίνει μέχρι μέσα ο Ιακωβίδη, σταματάει, σουτάρει. Και τζάμπολ. Μπάλα είναι για τους Αβίσπας. Μπάλα
είναι αυτός που θα βγάλει την μπάλα. 6 δευτερόλεπτα για τους Αβίσπας να εκδηλώσουν την επίθεση. Να δούμε ποιο είναι το πλάνο τους. Καμαρούδη στη γωνία, ο οποίος είναι ζεστός στα τελευταία λεπτά. Σηκώνεται εκεί πέρα, αστοχή ο Τζίζαλη, το rebound από τον Τζουκαλά. Υπάρχει ο Θεοδόρου, ξεφεύγει, φεύγει μπροστά, κάνει μια προσπίση, πάει μέχρι μέσα. Δεν βρίσκει πάσα, ο Τζουκαλάς είναι αυτός τελικά ο αποδέκτης. Θα δώσει την μπάλα στον Στέφανο τον Πάνο, ο οποίος θα σουτάρει για τρεις και θα εστοχίσει με άμυνα, πολύ δύσκολο καλάθι. Μουταφίδης, δίνει την μπάλα στον Καμαρούδη, θα σουτάρει και αυτό για τρεις. Θα στοχίσει όμως, η μπάλα παραμένει για την ομάδα του. Διακοβίδης, ο Μουταφίδης είναι από πίσω του, τη δίνει, θα πάρει το σούτ από τη γωνία. Θα ευστοχίσει το τρίποντο, 46-47, απαντάει στο τρίποντο το προηγούμενο του Θεοδόρου. Θεοδόρου με την μπάλα, επιχειρεί να μπει μέχρι μέσα, κερδίζει το φάουλ. Τελευταίο ομαδικό όμως, δεν έχει το δικαίωμα να εκτελέσει βολές. 16 δευτερόλεπτα ακόμα για να κάνει την επίθεση η ομάδα του. Καλά, θα δώσει μπάλα Στρατίκη, Βακούμα, θα σουτάρει για τρεις. Θα αστοχίσει, ο Ιακωβίδης θα πάρει το rebound. Καμαρούδης με την μπάλα, κάνει μια μεγάλη πάσα μπροστά στο Τζίτζαλη. Ξανά ο Καμαρούδης, ξανά ο Τζίτζαλη, θα πάρει το mid-range, θα αστοχίσει. Το rebound ο Βακούμας, ο οποίος τρέχει, θα έχει μια μεγάλη πάσα του Θεοδόρου. Έχει επιστρέψει όμως η άμυνα. Ο Βακούμας κάνει την προσπίση, θα βάλει και το καλάθι. 46-49, δεν χάνουν το προβάδισμα οι Detoyment, το έχουν πάρει στην τρίτη περίοδο και δεν μπορούν να βρεθούν πίσω. Ψάχνουν την αντίδραση τώρα για Αβίσπας. Βλέπουν την ομάδα των Detoyment να σκοράρει τρίποντα, απαντάνε και αυτοί με τρίποντο. Να δούμε τι θα κάνουν τώρα. Καμαρούδη για τρεις, αστοχή, Τσουκαλά στο rebound, Θεοδόρου. Κατεβάζει για την ομάδα, μένει 1-44, 46-49 το σκορ. Θεοδόρου ξανά για 3 και ξανά εύστοχος. 46-52, θα ζητήσει time out η ομάδα των Αβίσπας. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε 1-34 για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Δετόιμεν με μεγάλα σουτ, πολλά τρίποτα και από τον Θεοδόρου και από τον Πάνο. Έχουν πάρει διαφορά 46-52 στους 6 πόντους. Μουταφίδης μένει μόνος του. Εκτελεί για 3. Είναι μια ανάσα για τους Αβίσπας, οι οποίοι μειώνουν στους 49-52. Ο Πάνος με την μπάλα. Δίνει την μπάλα στο Τουκαλά. Τουκαλά σε προσπίση. Αφήνει πίσω το Βαλκούμα. Βγαίνει ο Θεοδόρου. Ο Τουκαλάς όμως είναι μόνος του μέσα. Καλάθι και φάουλ. Πολύ δύσκολο καλάθι. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο εκεί ο Ιακωβίδης όταν περνάει μπάλα μέσα στο Τζουκαλά. Δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το σταματήσεις. 49-54, μπορεί να ξαναπάει διαφορά στους 6. Ο Τζουκαλάς είναι στη βολή. Θα δούμε αν θα πάρει το maximum. Θα εκτοχίσει και στη βολή. Θα βάλει το έμεσο τρίποντο. Θα αφήσει να κατεβάσει την μπάλα. Δίνει έξω στο Τζιτζάλ και αυτός πολύ ωραία πάσα μέσα. Σε Λεμεζόγλου όμως μπερδεύεται εκεί πέρα. Δεν ψάχνει πάσα, Καμαρούδης είναι μόνος του, σουτάρει. Άστοχη. 48 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Βαλκούμας κοιτάζει επιλογές του. Ο Καμαρούδης έχει πάει πάνω στο Θεοδόρου, δεν τον αφήνει να κάνει πολλά πράγματα. 31 δευτερόλεπτα. Να δούμε αν θα πάνε να εξαντλήσουν την επίθεση ή αν θα κάνουν μια γρήγορη για να έχουν μια δεύτερη. Ο Βαλκούμας πιέζει εκεί πέρα για να μην αφήσει τον Μουταφίδη να κάνει ό,τι θέλει. Μουταφίδης φτάνει στο κάτω καλάθι. Μουταφίδης μόνος του, σουτάρει για 3. Αστοχή. Καμαρούδης θα κάνει το φάουλ όμως την επαναφορά. Είναι συμπληρωμένα τα ομαδικά τους. Να δούμε αν θα πάνε εισβολές η ομάδα των Detoyment. Θα πάνε εισβολές.
20,4. Να τελειώσει τρίτη περίοδο και διαφορά είναι στου 6. Λομιδετό είμαι σε αυτό το δεκάλεπτο, έχουν κυριαρχήσει. Και ενώ ήταν πίσω, βρίσκονται μπροστά. Και έχουν την ευκαιρία με τον Μούστο να μεγαλώσουν ακόμα περισσότερη διαφορά. 6 πρώτη βολή, έχει άλλη μία. 20 δευτερόλεπτα, μία επίθεση. Λογικά θα την εξαντλήσουν οι Αβίσπας. Μούστο στη δεύτερη βολή. Αστοχή και στη δεύτερη, θα πάρει το ριμπάντο Ιακωβίδης. Μουταφίδης. 13 δευτερόλεπτα ακόμα. Έχει ένα φάουλ. Το κάνει αυτή τη στιγμή ο Στέφανος ο Πάνος. Θα κάνει για να μειώσει και για να εκνευρίζει όπως θέλει το Μουταφίδη. 10 δευτερόλεπτα, 10,1 για την ακρίβεια. Καμαρούδης, Μουταφίδης. 6, θα δούμε τι θα κάνει το Μουταφίδης, θα πάρει το τρίποντο. Θα στοχίσει το επιθετικό ριμπάντο, θα το πάρει ο Τζίτζαλης. Με το τρίτο rebound όσο ο Λεμεζίδης θα καταφέρει να κάνει το 51-55, το οποίο θα είναι και το σκορ της τρίτης περίοδου. Επιστρέφουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο. Επιστρέψαμε για το τελευταίο δεκάλεπτο. Οι Δετόιμεν είναι αυτοί που έχουν την μπάλα. 51-55 έχουν κάνει την ανατροπή σε ένα παιχνίδι πραγματικό ντέρμπι. Δεν μπορεί να πάρει μεγάλη διαφορά ούτε η μία ομάδα ούτε η άλλη. Μέχρι 6 πόντους έχουν πάρει. Αστοχή ο Πάνος, το αμυντικό rebound θα το πάρει ο Χατζιωαννίδης, ο Γιώργος, ο Κώστας, μια μεγάλη πάσα, ο Χατζιωαννίδη το Λάκη. Βλέπει μέσα τον Γιάννη, ο οποίος προσπαθεί να πάρει θέση στο post. Θα φτάρει για τρεις ο Λάκης, θα στοχίσει ο Σαράντης το ριπάω. Κερδίζει το φάουλ ο Σαράντος. Είναι το τελευταίο δεκάλεπτο, κάθε καλάθι μετράει ακόμα περισσότερο. Παίξτε παρότι είναι κουρασμένοι, πρέπει να δείξουν ότι θέλουν πολύ την νίκη. Την μπάσα Μούστος, θα πάρει το mid-range, θα στοχίσει. Θα αμυντικό rebound από τον Γιάννη, μεγάλη πάσα του Χατζιωαννή Βολάκη, ο οποίος θα πάει να κάνει το lay-up. Θα κάνει το 53-55, μειώνει στο καλάθι. Να δούμε πώς θα αντιδράσουν The Toy Men. Αν και είναι λιγότερη αριθμητικά, ο Μούστος κάνει το καλάθι εδώ πέρα, παίρνει το rebound ο Γιάννης. Αν είναι και λιγότερη αριθμητικά, να δούμε αν θα αντέξουν, αν θα έχουν τις ανάσες. Χρειάζεται στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Κώστας κάνει μια ωραία πάσα. Ο Γιάννης ο Λάκης προσποίηση, κάνει πυρουέτα, κάνει το shoot. Το αμυντικό rebound ο Κώστας, μόνος του. Το πιέζει ο Πάνος, εκεί, snap, κάνει το 1-2, θα πάρει την πάλα ο Κώστας, θα πάρει το mid-range. Ο Γιάννης θα πάρει το επιθετικό rebound και θα βάλει το καλάθι. Θα εξοφαρίσει στο 55 όλα με 8 και 28 να μένει ακόμα. Ο Στέφανος ο Πάνος είναι με την μπάλα. Θα πάρει το σπίρνα από τον Ζαφίρ Τράκαλη. Θα σουτάρει για τρεις ο Στέφανος ο Πάνος. Θα στοχίσει, αλλά ο Σαράντος είναι εκεί για το επιθετικό rebound. Δεν καταφέρει να βάλει το καλάθι. Αλλά η κατοχή θα παραμείνει για τους ίδιους. Μούστος, θα δώσει το Ζαφίρι, Ζαφίρης, ψάχνει, στρατήκης, θα πάρει το τρίποντο, θα ευστοχίσει ένα μεγάλο τρίποντο, 55-58. Δεν αφήνει τους Αβίσπας να μπουν μπροστά, να πάρουν το ψυχολογικό προβάδισμα, μένουν μπροστά, 55-58. Χατζιωαννίδης Λάκης, Χατζιωαννίδη το Γιώργο. Επιθετικό φάουλ, καθώς έχει βάλει το χέρι του. Στέφανος ο Πάνος. Μεγάλη πάσα. Το στρατήκι. Θα δώσει μέσα. Στέφανε τον Πάνο, το παίρνει. Θα βάλει το καλάθι, θα μετρήσει. Δεν είναι φάουλ. Μετράει απλά το καλάθι. Είναι 55-60. Ο Κώστας θα κοιτάξει για κάτι γρήγορο. Έχουν γυρίσει δεν το είμαι. Δίνει έξω ο Χατζιαννίδη τον Γιώργο. Θα δώσει και αυτός στο Γιάννη. Χατζιαννίδη ο Λάκης. Θα μπει μέσα. Θα περάσει το προσωπικό του αντίπαλο, αλλά θα βρει πολλά σώματα πάλι μπροστά. Γιώργος θα γίνει πέρα μάχες πραγματικές. Η μπάλα θα καταλήξει στο Λάκη, ο οποίος θα βάλει το καλάθι, θα μειώσει τους 3 πόντους, 57-67 και 10 ακόμα. Ο Πάνος
κάνει τις τρίπλες, προσπαθεί να ξεφύγει από το Μαυρίδη, ο οποίος έχει 4 φάουλ. Παρ' όλα αυτά είναι μέσα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Χατζιωάννης ο Λάκης δεν καταφέρει να πάρει το καλάθι και φάουλ. Καλό φάουλ όπως αποδείχθηκε από τον Στέφανο, δεν κατάφερε να βάλει το καλάθι ο Χατζιωάννης ο Λάκης. Θα εκτελέσει όμως 2 βολές για να μειώσει τη διαφορά. Αν καταφέρει να ευστοχίσει και στις 2 θα μειωθεί στο πόντο η διαφορά. Ετοιμάται για την πρώτη βολή. Ευστοχή σε Αθήνα. Θα μειώσει 58-60, 6-49 ακόμα για να τελειώσει το τελευταίο δεκάλεπτο. Αστοχή στη δεύτερη, θα πάρει όμως το rebound στον Τζιαννίδη Σογιώ και θα ισοφαρίσει 60 όλα. Πραγματικά κάθε rebound, κάθε καλάθι μετράει. Στρατίκης παίρνει την μπάλα στη γωνία. Φύγει από εκεί, βρίσκει το Σαράντο, δεν μπορεί να βρει το Σαράντο. Ο Γιάννης θα κάνει το λάθος, ο Γιάννης ο Λάκης ξεχύνεται μπροστά, βρίσκει τον Κώστα. Κοιτάει μια πάσα, ο Γιάννης είναι μόνος του, θα κάνει το hook και θα μπει το καλάθι. 62-60, ζητούν time out, the time, καθώς οι αβίσπες έχουν κάνει το σερί τους με 7-0, είναι μπροστά. Επιστροφή για τα τελευταία 6 και 18 του παιχνιδιού. The time έχουν την μπάλα. Ο Μούστος, μια πάση στρατήκη, δεν μπορεί να κλέψει ο Χατζιωάννηδης ο Γιώργος. Ο Λέσπρος, βήματα, διπλή τρίπλα. Μπερδεύτηκε τις προσποιήσεις που έκανε εκεί πέρα, εκτός από τον αντίπαλο μπέρδεψε και τον εαυτό του. Κώστας, την μπάλα. Κοιτάει ο Χατζιωάννηδης ο Γιώργος, κόβει. Έχουν αυτή την άμυνα που έχουν μπερδέψει τους αβίσπας. Χατζιωάννηδης ο Γιώργος πάει μέχρι μέσα. Μια πολύ δύσκολη προσπάθεια, δεν καταφέρει να ευστοχίσει. Yeah. Μεζάκης μένει με την μπάλα, θα κάνει μια πάσα, ο Γιάννης θα την κόβει με το χέρι, αλλά έρχεται εκεί ο Στρατίκης, θα πάρει το σου, θα στοχίσει. Ο Μούστος βουτάει για την μπάλα, πραγματικές μάχες τα τελευταία λεπτά. Κώστας κοιτάει τον Γιώργο. Αστοχή, βλέπουμε ότι ο Γιώργος έχει πάρει 2 δύσκολες προσπάθειες τώρα. Με τη Μεζάκης. Περνάει το κέντρο. Θεοδόρου μόνος του. Άστοχο airball. Θα πάρει το rebound όμως ο ίδιος. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει την επίδεση. Στρατίκης θα πάει μέχρι μέσα. Ένα mid range. Δεν θα καταφέρει να ευστοχεί. 40 θα πάρει το επιθετικό. Αστοχή κι αυτός. Είχαν πολλές ευκαιρίες εδώ πέρα. Δεν το είμαι να ευστοχήσουν. Μαυρίδης. Θα πάρει τώρα την μπάλα ο Μαυρίδης. Ο Γιάννης. Και φάουλ χαμηλά. 4-53, 62-60 το σκορ. Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι ο Βαλκούμας. Γίνει ο Στρατίκης. Οι Δετόιμεν είχαν πολλές ευκαιρίες στην προηγούμενη φάση να ισοφαρίσουν το παιχνίδι. Δεν τα κατάφεραν. Οι αβίσπας μένουν. Ο Λάκης θα στάρει από τη γωνία και θα ευστοχίσει. Μεγάλη ανάσα αυτή. 65-60. Δίνει ένα οξυλαράκι, 5 πόντων στους αβίσπας. Αλλά θα απαντήσει απευθείας ο Βαλκούμας. 65-63. 4,5 λεπτά για το τέλος. Δεν τους αφήνουν οι Δετόιμεν. Με το που πήγε η διαφορά στους 5, ξαναπήγε στους 2. Χατζιωάννηδης θα στάρει και αυτός για 3. Αστοχή τώρα. Πιέζει όμως, καταφέρει να κλέψει και να βάλει το καλάθι. 67-63, 4-10 ακόμα. Μεζάκης με την μπάλα. Βαλκούμας, κοιτάει τις επιλογές του. Κοιτάει ο Μούστος τώρα. Θα δώσει το Βαλκούμα, θα στάρει για 3. Αστοχή, ο Γιάννης θα πάρει το rebound. Στο Ηλεμεζίδης ο Λάκης θα δώσει το Γιώργο. Φάουλ. Να δούμε αν ήταν χαμηλά ή άμα ήταν για βολές. 2 βολές τελικά. Με το Χατζιωάννηδη το Λάκη. Ήταν το 4ο φάουλ του Πετιμεζάκη. Ένα θα μπει και ο Μουταφίδης στη θέση του Κώστα. Τα τελευταία 3-46. Αστοχή στην πρώτη βολή. Έκανε 0 στις 2 πριν.
Είναι κρίσιμες βολές αυτές. Αστοχή και στη δεύτερη, αλλά ο Γιάννης είναι εκεί για να πάρει το φυσικό rebound. Θα αποστάρει και θα πάει και αυτός βολές. Να δούμε αν θα καταφέρει ο Γιάννης να αξιοποιήσει αυτό που τον μπόρεσε να κάνει πριν ο Χατζιωαννίδης ο Γιώργος. Δύο βολές τώρα και για τον Γιάννη. Αστοχή και αυτός. 0-3 βολές η Αβίσπας. Ίσως το πληρώσουν στο τέλος. Ίσως είναι πιο κρίσιμες από όσο νομίζουν. Μία στις τέσσερις τελικά. Θα βάλει τη βολή ο Γιάννης. 68-63 θα γίνει το σκορ. Μεγάλη πάσα, Θεοδόρου στη γωνία, έχει βάλει πολλά σουτ από εκεί. Θα δει την πάσα στο Τσουκαλά μέσα. Εκεί δεν μπορεί να σταματηθεί κάπως αλλιώς εκτός από το φάουλ. Σηκώνει το χέρι του ο Σελεμεζίδης, ότι έκανε εκείνο το φάουλ. Τώρα ο Ιακωβίδης μπαίνει στη θέση του Γιάννη. Δύο βολές για τον Τσουκαλά. Να δούμε αν εκείνος μπορεί να τις αξιοποιήσει. 68-64. Το οποίο παραμένει αστοχή στη δεύτερη. Μουταφίδης με την μπάλα. Τους επιχειρήσουν να κάνουν μεγάλες επιθέσεις τώρα που είναι μπροστά στο σκορ. Κατάφεραν και γύρισαν το momentum πάλι πέρ τους. Μουταφίδης, ο Λεμεζίδης Λάκης, ο Χατζιωαννίδης ο Λάκης μόνος του. Αστοχή στο τρίποντο, Πετιμεζάκη θα πάρει το rebound. Θεοδόρου μένει με την μπάλα, πάρει το τρίποντο από 45, το έχει πάρει πολλές φορές σήμερα. Θα στοχίσει αυτή τη φορά. Θα Τζιωαννίδη ο Λάκης θα πάρει το rebound. Θα δώσει στον Σολεμεζίδη και αυτός θα δώσει στον Μουταφίδη. 2:54 ακόμα. Μουταφίδης με την μπάλα. Τριπλάρι, περνάει ο Τζιτζαλής. Για να δούμε αν θα το δει. Τζιτζαλής παίρνει την baseline, τρώει μια τάπα εκεί πέρα από τον Τσουκαλά. Μπάλα βγαίνει, 3,4 ακόμα για την ομάδα των Αβίσπας. Μια αλλαγή ζητάνε εδώ η ομάδα των Δετόιμεν. Επιστρέφει ο Στέφανος ο Πάνος, βγαίνει ο Πετιμεζάκης που έχει και 4 φάουλ. 3,4-4. Ο Τζιωαννίδης Αλάκης θα ευστοχίσει για 2 πόντους. 70-64 θα γίνει το σκορ. Ίσως είναι πολύ κρίσιμο αυτό το καλάθι. Μια τάπα εκεί πέρα από τον Ιακωβίδη. Μπαλαμένη σου Στετόιμεν. Βαλκούμας, θα δώσει το μούστο. Θα μπει μέχρι μέσα, θα δει μια πάσα στο Τσουκαλά που δεν μπορεί να γίνει αυτή η πάσα. Στο Λεμεζίδης, τρέχει μπροστά, βρίσκει τον Τζίτζαλη. Θα δώσει το Μουταφίδη που είναι μόνος από τη γωνία. Θα σουτάρει για τρεις, θα ευστοχίσει. Θα πάει διαφορά στους 9 πόντους, η μέγιστη διαφορά που έχουμε δει σε αυτό το παιχνίδι. 73-64, 2 λεπτά για το τέλος. Θεοδόρου θα πάρει το mid-range, θα στοχίσει. Αλλά ενώ Τσουκαλάς εκεί πέρα πάρει το επιθετικό. Να ευστοχίσει τελικά στο καλάθι μετά από πολλές αναπηδήσεις. 73-66, 1:50 ακόμα. Μουταφίδης με την μπάλα. Είναι μπροστά στο σκορ, είναι 7 πόντι. Προσπαθεί να εξαντλήσει το σκορ. Εξαντλήσει και το χρόνο. Ο Τζιωαννίδης ο Λάκης, μια τρίπλα κάτω τα πόδια, προσπάθησε εκεί πέρα. Αλλά ο Βαλκούμας ήταν έξυπνος εκεί, κατάφερε και το έκλεψε. Στο δόρου θα κάνει το λάθος, η μπάλα θα βγει. 1:27. Προσπαθούν να κάνουν μεγάλες επιθέσεις οι Αβίσπας τελευταία. Να εξαντλήσουν το χρόνο. Μουταφίδης. Θα κατεβάσει, θα περάσει. Κάνει το σλάλομ, θα πάρει το σουτ. Θα πάει έρμπολο, Τσουκαλά, θα πάρει την μπάλα, για να δούμε. 1:13, να δούμε αν έχουν πει την τελευταία του λέξη, δεν το είμαι. Θεοδόρου μόνος από εδώ. Θα σουτάρει για τρεις, θα αστοχίσει. Το επιθετικό ριμπάουντ θα το πάρει ο Στέφανος ο Πάνος όμως. Θα πάρει και το τρίποντο από τη γωνία. Θα στοχίσει και σε αυτό το Βαλκούμας είναι εκεί για το επιθετικό, 58 δεύτερα ακόμα.
Βαλκούμος θα πάρει και το τρίποντο και θα ευστοχίσει. 73-69. Διαφορά είναι στους 4, 54 δευτερόλεπτα ακόμα. Time out από τις Αβίσπας. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 54 δευτερόλεπτα. Οι Αβίσπας επιλέγουν η μπάλα να από πίσω. Πιέζουν οι Δετόιμεν. Ένα φάουλ για να στείλουν το Χατζιωαννίδη, το Γιώργο Σβολές. Έχουν συμπληρωμένα ομαδικά. Είναι δύο βολές. Πριν να έκανε μία στις δύο. Να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη αυτή τη φορά. Ευστοχή στην πρώτη ο Χατζιωαννίδης ο Γιώργος. 74-69 το σκορ. Μαξιλαράκι 5 πόντων για τα τελευταία 51 δευτερόλεπτα. Πολλές αναπηδήσεις και μέσα η μπάλα τελικά. Διαφορά 6 πόντων. Θεοδόρου θα πάει όλο το γήπεδο, θα κερδίσει το φάουλ. Μπάλα είναι έξω. Ήταν το τελευταίο φάουλ που μπορούσαν να δώσουν οι Αβίσπας. Πάρε ο Μούστος, σουτάρει για τρεις. Θα στοχίσει. Χατζιωαννίδης ο Λάκης, θα πάρει το rebound. Φάουλ από τον Θεοδόρου. Θα στείλει βολές. Τέταρτο το φάουλ είναι του Θεοδόρου. Θα στείλει βολές το Χατζιωαννίδη το Λάκη. 75-69, 35 δευτερόλεπτα. Θα στοχίσει την πρώτη. Και άλλη μία για να εκτελέσει. Εύστοχο στη δεύτερη, θα κάνει και 76-69. Για να δούμε άμα έχουνε, πιάζονται τρίποντο σε αυτή τη φάση The Toymen. Θα το πάρει ο Θεοδόρου, θα στοχίσει. Λοιπόν θα το πάρει ο Μούστος, Θεοδόρου. Θα βγάλει έξω στο Βαλκούμα, θα πάρει άλλο ένα τρίποντο. Θα στοχίσει και σε αυτό, ο Διαγωδής θα πάρει το rebound. Με 19 δευτερόλεπτα να μένουνε. Οι Αβίσπας φαίνεται πως παίρνουν και την νίκη. 13 δευτερόλεπτα ακόμα. Έξω η μπάλα. 10 δευτερόλεπτα. Η διαφορά είναι στους 7. Θεοδόρου. Θα κάνει τρίπλα. Θα κάνει μια πάσα πίσω από την πλάτη. Ο Μούστος θα πάρει το τρίποντο. Θα αστοχίσει. Και κάπως έτσι θα τελειώσει το παιχνίδι. Το Χατζιωαννίδη να παίρνει και αυτό σε ένα σουτ. Τελικό σκορ 76-69. Ευχαριστούμε πολύ.